φέτος ότι η αναζήτηση στέγης για ακόμα ένα χρόνο έχει εξελιχθεί σε μαραθώνιους για πάρα πολλούς από τους φοιτητές, μαζί με τις αυξήσεις που έχουν γίνει σε ρεύμα, καύσιμα, μέχρι και σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Για όσους έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι ενίκαια είναι πανάκριβα, παρατηρείται μέχρι και 50% αύξηση των ενοικίων στην Πάτρα. Παρ' όλα αυτά, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα παραμένει καθυλωμένο στα 83 ευρώ το μήνα. Για να μην αναφέρουμε και τα κριτήρια με τα οποία αποκλείουν πολλούς φοιτητές από αυτό. Για τους λίγους φοιτητές που καταφέρνουν τέλος πάντων και παίρνουν εστία, μιλάμε για πάρα πολύ υποβαθμισμένες υποδομές. Και πιο συγκεκριμένα για το Πατρών, όπου φέτος έχουμε και 3 νέα τμήματα. Μεταξύ αυτών και η λογοθεραπεία, η οποία μέχρι και πέρσι βρισκόταν σε κτίριο του πρώην ΤΕΗ και με γρήγορες διαδικασίες στην εξεταστική του ερηνού εξαμήνου, μεταφέρθηκε χωρίς να έχουν ενημερωθεί εγκαίρως οι φοιτητές στο Ρίο και χωρίς να εξασφαλίζεται για αυτούς τους φοιτητές ότι θα πάρουν εστίας, όπως είχαν τέλος πάντων όταν ήμασταν στα κτίρια των πρώην ΤΕΗ. Εμείς λέμε ότι η απάντηση σε αυτό θα δώσουν μόνο οι φοιτητές με τον αγώνα τους μέσα από τους συλλόγους και γι' αυτό διεκδικούμε άμεση συντοχή φοιτητών στις εστίες, αξιοποίηση διαμερισμάτων και ξενοδοχείων για τη δωρεάν στέγαση όσων έχουν ανάγκη, πλαφόν στις τιμές ενοικίων, 300 ευρώ μηνιαία επιδότηση για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν, να καταβληθεί άμεσα το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 21-22, να αυξηθεί στα 2.000 ευρώ με διεύρυνση των δικαιούχων, να αξιοποιηθεί η περιουσία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κενά κτίρια του Δημοσίου για την κατασκευή νέων σύγχρονων εστίων στην ευθύνη του κράτους, χωρίς ΔΙΤ και ενίκεια. Άμεση επισκευή ή ανακαίνιση των υπάρχουσων εστιών, ποιοτικές υπηρεσίες με επαρκή κρατική χρηματοδότηση και μόνιμο προσωπικό χωρίς εργολάβους. Δωρεάν σύντηση, μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές. Μείωση στο πλαφόν στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο τη φοιτητική στέγη. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να τα αποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς. Και δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που τα έχουν ανάγκη, με διεύρυνση των οικονομικών κοινωνικών κριτηρίων, αντιστοίχηση όλων των νομοειδών τμήματων, να καταργηθούν οι απαράδεκτοι κόφτες. Γι' αυτό και καλούμε για να πάρουμε απάντηση σε όλα αυτά, αλλά και για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Την Πέμπτη στις 12 η ώρα στην Βρετανία. Και την επόμενη Τρίτη στην περιφέρεια. Οι φοιτητές τους δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε ενάντια σε όλα τα νομοσχέδια τα οποία έχουν περάσει. Ξέρουμε ότι φοβούνται την αντίδραση των φοιτητών και δηλώνουμε ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από τις ανάγκες που μας αναλογούν στο σήμερα. Θα δυναμώσουμε τον αγώνα για να μείνουν στα χαρτιά όλα τα νομοσχέδια τα οποία έχουν ψηφίσει μαζί με το νέο νομοπλαίσιο που πέρασε στο κατά καλό καιρό, αλλά και το νομοσχέδιο και να μέσω Χρυσοφοΐδη. Από τα ιδρύματά μας δεν λείπει η αστυνομία. Από τα ιδρύματά μας λείπει η χρηματοδότηση, λείπουν οι καθηγητές, λείπει η σύντηση, λείπουν οι αίθουσες, λείπει και η στέγαση. Και ενισχυτικά στην περίοδο που ζούμε, που η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό, που οι φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με αυξήσεις στο ενίκιο, αυξήσεις στο ρεύμα, στις μετακινήσεις, στα τρόφιμα, που νέοι μας συνάδελφοι έχουν τρομερή δυσκολία να βρουν οικονομική στέγαση, που είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αναδείξει και πιο έντονα από την αρχή της εξεταστικής και θα συνεχίζουμε να το αναδεικνύουμε. Αλλά βλέπουμε να χτυπάνε τις σπουδές μας. Βλέπουμε η χρηματοδότηση να έχει φτάσει πάτο. Οι καθηγητές μας να συνταξιοδοτούνται και να μην αναπληρώνονται. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός από κακοδιατηρημένος έως και απαρχαιωμένος. Οι επιχειρήσεις να αλωνίζουν στα ιδρύματά μας, να κόβουν και να ρεύουν τα προγράμματα σπουδών με βάση τις δικές τους ανάγκες. Τα πτυχία μας και τα δικαιώματά μας με κάθε νέο νόμο πλαίσιο να απαξιώνονται όλο ένα και περισσότερο. Με κερασάκι στην τούρτα τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Σε αυτό το κλίμα έρχεται και η πανεπιστημιακή αστυνομία. Όμως το ξεκαθαρίζουμε πως θα το ανατρέψουμε. Οι φοιτητές έχουν τη δύναμη να το ανατρέψουν και θα το κάνουν. Θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.